Σήμερα που γιορτάζουμε τους Άγιους κατά σάρκα προπάτορας του Κυρίου ημώνης του Χριστού, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή είναι η απάντηση της Εκκλησίας μας στους αιρετικούς δοκίτες, οι οποίοι έλεγαν ότι κατά δόκιση, δηλαδή φαινομενικά, ο Θεός έγινε άνθρωπος και όχι στην πραγματικότητα. Και απαντάει η Εκκλησία μας, παρουσιάζοντας όλους αυτούς, όλη τη γενεαλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου, όλους τους κατά σάρκα, δηλαδή προγόνους Του. Γιατί και ο Κύριος είναι τέλειος Θεός βεβαίως, αλλά είναι και τέλειος άνθρωπος και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και έζησε ανάμεσά μας 3 ολόκληρα χρόνια κηρύττων και θαυματουργών για να μας διδάξει πώς πρέπει να ζούμε εμείς και να μας παρουσιάσει τις εντολές Του, τον νόμο Του, έτσι ώστε να το εφαρμόσουμε και να ζήσουμε κι εμείς μαζί με Αυτόν και γι' Αυτόν. Και είναι μεγάλη βλασφημία να λέει κανείς ότι καλά, Αυτός ήταν Θεός, εμείς δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά. Όχι, ήταν και είναι τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Και αυτά που μας έδωσε να τα τηρήσουμε είναι οι προδιαγραφές του είναι μας. Και αν κανείς παραβαίνει κατά στρατηγή τις προδιαγραφές του, καταστρέφεται. Όπως και οποιαδήποτε μηχανή, οποιοδήποτε αντικείμενο, εάν δεν τηρούμε τις προδιαγραφές του, το καταστρέφουμε. Πολύ περισσότερο αν δεν τηρούμε τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής μας Θεός για το σώμα μας και την ψυχή μας. Για παράδειγμα, μια προδιαγραφή είναι το σώμα ούτε πορνεία και φυσικά ούτε μοιχεία. Δηλαδή το σώμα δεν είναι φτιαγμένο για να πορνεύει, για να μοιχεύει. Σήμερα κατ' εξοχήν καταστρατηγείται αυτή η προδιαγραφή του είναι μας. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους άρρωστους και σωματικά και πνευματικά και καταστραμμένους και νεκρούς, κατεψυγμένους ως προς την αρετή, ως προς την αγάπη. Γιατί ακριβώς δεν τηρούμε αυτή την προδιαγραφή και όχι μόνο. Και πολλές άλλες δεν τηρούμε. Είναι όμως μεγάλη βλασφημία και αυτή είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος να λέει κανείς ότι ο Θεός δεν μας έδωσε εντολές που δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Είναι φοβερό αυτό. Όλες τις εντολές μπορούμε να τηρήσουμε, είτε είμαστε μέσα στον κόσμο ως χριστιανοί λαϊκοί, είτε είμαστε έγαμοι, είτε είμαστε μοναχοί, είτε ιερείς, όλοι μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές. Από την άλλη είναι και τέλειος Θεός και αυτό πάλι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θεός που ενανθρώπισε, Θεός εκδικήσεων, είναι Θεός δίκαιος, είναι Θεός που δεν μικτηρίζεται, δεν εμπέζεται. Και σήμερα βλέπουμε τους αιρετικούς, τους οικομονιστές να εμπέζουν το Θεό για να κρατήσουν τις καρέκλες τους και να προσπορήσουν χρήματα. Βλέπουμε να αποκαλούν τη Ρώμη, τον παπισμό, την αίρεση αυτή τη φοβερή, να την αποκαλούν Αποστολική Εκκλησία. Ήταν Αποστολική Εκκλησία, δεν είναι τώρα. Δεν είναι καν Εκκλησία. Αλλά δυστυχώς με την παναιρετική αυτή σύνοδο του Κολυμπαρίου της Κρήτης, τους παραχωρήσαμε και αυτό το όνομα. Στους αιρετικούς τους ονομάσαμε εκκλησίες. Κάτι ανάλογο που κάνανε και οι προδότες πολιτικοί μας με το ψευδοκράτος των Σκοπίων που το ονόμασαν Μακεδονία και δέχτηκαν και έδωσαν το όνομα. Αυτή είναι μεγάλη προδοσία της πατρίδος, η οποία βέβαια είναι μικρότερη σε σχέση με την προδοσία της πίστεως που έγινε το 16 στην Κρήτη. Δεν πρέπει αυτά όλα να τα ξεχνάμε και δεν πρέπει να τα δεχόμαστε. Ό,τι μας λέγουν δεν πρέπει να το δεχόμαστε αβασάνιστα, αλλά να το εξετάζουμε και να έχουμε αυτή την καλή υποψία και μάλιστα από τους υψηλά ισταμένους αρχιερείς και πατριάρχες, οι οποίοι δυστυχώς στην πλειοψηφία τους είναι οικουμενιστές και λέγουν πράγματα διαστραμμένα, αντίθετα με την πίστη μας, αντίθετα με το πιστεύω μας. Εμείς ομολογούμε ότι είμαστε η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι αιρέσεις και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός
και οι Μονοφυσίτες και οι Αρμένοι και οι Κόπτες και οι Αβυσσινοί, όλοι αυτοί οι Αιθίωπες κάτω στην Αφρική, έχουν πέσει σε φοβερές αιρέσεις, άλλο σε μία και άλλο σε άλλη. Και αυτοί που συνοψίζουν όλες τις αιρέσεις είναι δυστυχώς οι οικουμενιστές, οι οποίοι δέχονται όλες τις θρησκείες ως δρόμους που μας πάνε στο Θεό. Αυτό είναι φοβερό, φοβερή αλλίωση. Και λένε, ναι, κρατήστε τα δόγματα σας, αλλά μην λέτε ότι τα άλλα δόγματα δεν είναι σωστά, μην λέτε ότι οι παπικοί δεν είναι χριστιανοί, οι προτεστάντες είναι κατ' όνομα χριστιανοί και έχουν ένα δικό τους χριστιανισμό, αλλά όχι τον αληθινό χριστιανισμό, ούτε τον αληθινό Χριστό. Ο Χριστός που έχουν είναι ανύπαρκτος. Ουσιαστικά έχουν τον πονηρό, τον διάβολο, όπως μας το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ένας αλλοιωμένος Χριστός δεν είναι Χριστός, αλλά από πίσω κρύβεται ο διάβολος και τα έργα του. Ούτε οι Μουσουλμάνοι, ούτε οι Βουδιστές είναι δρόμοι προς το Θεό, όπως μας λένε οι οπαδοί της πανθρησκείας. Η μόνη αληθινή οδός είναι η Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει άλλη πίστη σωστή. Όλα τα άλλα είναι ή χριστιανικές αιρέσεις ή είναι άλλες θρησκείες τελείως δαιμονικές και ιδωλατρικές. Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη μας, γιατί δυστυχώς οι οικουμενιστές έχουν πλήρως δραστηριοποιηθεί στις μέρες μας και συνέχεια περιοδεύουν και μολύνουν, όπως και οι σχισματικοί ψευτοεπίσκοποι και ψευτοκληρικοί αυτής της ψευτοεκκλησίας που κατασκευάστηκε από το φανάρι στην Ουκρανία και έρχονται και στην Ελλάδα και μας μολύνουν και επισκέπτονται τους αρχιερείς μας και δυστυχώς οι αρχιερείς μας τους δέχονται, ενώ δεν θα έπρεπε να τους δεχτούν. Αν ερχόταν ο Ιούδας στο επισκοπείο σου, θα τον δεχόσουνα? Σε καμιά περίπτωση. Και να τον τιμήσεις κιόλας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Και δεν πρέπει να μένουμε αμέτωχοι, αλλά να διαμαρτυρόμαστε. Διότι όποιος σιωπά, σε όλα αυτά συνενεί και γίνεται συνένοχος. Αυτό ήθελα να πω στην αγάπη σας και να ευχηθούμε να έχουμε καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να εορτάσουμε με ευφροσύνη πνευματική, με κάθαρση της καρδίας, με νύψη, με προσευχή, με ευλάβεια και με γνωμοσύνη και με δοξολογία την Άγια ημέρα των Χριστουγέννων μας και όλο αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως που είναι το μέγιστο γεγονός ανά τους αιώνας που συνέβη. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει εμάς τους ανθρώπους Θεούς. Το δε Θεομοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.